Γεια σας και καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Αν αυτή είναι η πρώτη σας φορά εδώ, καλώς ήρθατε. Εγώ είμαι η Νάγια, εδώ σας μιλάω για όλα όσα αγαπώ. Συνήθως μιλάμε για μακιγιάζ και skincare. Σήμερα όμως αποφάσισα, όσο άβολα και αν νιώθω, να μοιραστώ μαζί σας την περιπέτεια υγείας την οποία είχα τους τελευταίους μήνες. Ουσιαστικά έχουν περάσει πόσο, 15 μέρες, 18 μέρες από την διπλή επέμβαση που χρειάστηκε να κάνω και δεν σκόπευα να μιλήσω σε βάθος και αναλυτικά για όλη αυτή την περιπέτεια υγείας. Τελικά όμως, επειδή συνέβησαν πολλά πράγματα, νομίζω ότι αυτές οι πληροφορίες που θα σας δώσω στο σημερινό βίντεο θα σας είναι πολύ χρήσιμες ώστε να προλάβετε κι εσείς δυσάρεστες καταστάσεις και να μην φτάσετε στο σημείο που έφτασα εγώ. Κυρίως η πρόληψη, να ξέρετε, είναι σημαντική όταν μιλάμε για θέματα υγείας, οπότε το πρώτο πράγμα που έχω να σας πω σήμερα είναι ότι με το πρώτο σύμπτωμα να τρέχετε σε ένα γιατρό και να το τσεκάρετε, γιατί ποτέ δεν ξέρετε τι μπορεί να συμβαίνει. Το σώμα μας είναι σίγουρο ότι μας δίνει τα σημάδια. Εμείς πολλές φορές όμως είτε τα αγνοούμε γιατί δεν τα παρατηρούμε, είτε επιλέγουμε να τα αγνοήσουμε γιατί λέμε εντάξει, δεν είναι τίποτα, θα περάσει. Λοιπόν, να σας πω αρχικά ότι το πιο σοκαριστικό που συνέβη ήταν ότι έχασα την κινητικότητα του δεξιού μου χεριού μετά τα δύο χειρουργεία που έκανα. Έκανα ένα χειρουργείο για να αφαιρέσω ένα λεμφαδένα, ο οποίος είχε διωγγωθεί σε αυτό εδώ το σημείο ακριβώς κάτω από τη δεξιά μου μασχάλη. Και άλλαξα και τα ενθέματα σιλικόνης, τα οποία είχα τοποθετήσει πριν από 20 περίπου χρόνια, αν δεν κάνω λάθος ήταν το 2001. Όπως σας είπα λοιπόν, γίνοντας από το χειρουργείο έχασα την κινητικότητα τελείως του δεξιού μου χεριού, κουνιόντουσαν μόνο τα δάχτυλα και καταλαβαίνετε ότι έφαγα μια τεράστια φρίκη στο κρεβάτι του νοσοκομείου. Θα σας τα πω όλα αυτά αναλυτικά στη συνέχεια, λέω όμως να ξεκινήσουμε από την αρχή, να πάμε πίσω στο χρόνο, όταν λόγω ανασφάλειας κι εγώ σαν μικρό κορίτσι που δεν είχε στήθος, αποφάσισα να πάω στον πλαστικό και να βάλω ενθέματα σιλικόνης. Πραγματικά έκανε εξαιρετική δουλειά, σε σημείο που πάρα πολλοί κόσμος δεν καταλάβαινε ότι το στήθος μου είναι ψεύτικο, γιατί δεν ήταν δυσανάλογο με το υπόλοιπο σώμα μου και το αποτέλεσμα και στο άγγιγμα ήταν πάρα πολύ καλό. Και αυτό κράτησε μέχρι τους τελευταίους μήνες, μέχρι τον Νοέμβριο συγκεκριμένα του 2021, όπου ο φίλος μου, όχι εγώ, παρόλο που πλένουμε καθημερινά, βάζω κρέμες, περιποιούμε γενικά πολύ την επιδερμίδα μου, κι όμως δεν είχα διαπιστώσει ότι είχε διωγγωθεί ο λεμφαδένας, εκείνος το διαπίστωσε και τον ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ γιατί θεωρώ ότι μου έσωσε και τη ζωή. Παρατήρησε λοιπόν ότι έχει διωγγωθεί ένα σημείο εδώ και αρχίσαμε να ψάχνουμε με επισκέψεις σε γιατρούς τι συμβαίνει. Η πρώτη επίσκεψη που έκανα ήταν σε ένα μαστολόγο, ο οποίος μου έκανε έναν υπέρηχο και μου σύστησε να κάνω μαγνητική στο στήθος για να δούμε τι συμβαίνει. Η μαγνητική δεν έδειξε ρήξη των ενθεμάτων, γιατί η υποψία του μαστολόγου ήταν ότι έχουν ξεφύγει κάποια μόρια σιλικόνης και αυτά έχουν κάνει το λεμφαδένα να διωγγωθεί. Θέλαμε όμως να δούμε αν υπάρχει ρήξη στο δεξιό ένθεμα. Δεν υπήρχε λοιπόν εικόνα ρήξης και λέμε τώρα τι κάνουμε, ας πάμε να κάνουμε και έναν πιο εξειδικευμένο υπέρηχο, μήπως αυτός μας δείξει κάτι. Ο άνθρωπος που έκανε τον υπέρηχο είπε ότι υπάρχει υποψία ότι κάτι έχει διαφύγει από τη σιλικόνη, οπότε ο πρώτος μαστολόγος μου συνέστησε αφαίρεση του λεμφαδένα και ιστολογική εξέταση ως πρώτο βήμα και μου είπε να πάω να επισκεφθώ και τον πλαστικό μου για να πάρω και τη δική του γνώμη. Επισκέφθηκα λοιπόν τον πλαστικό μου μετά από τη σύσταση του μαστολόγου, ο οποίος είδε τη μαγνητική, είδε ότι δεν υπάρχει εικόνα ρήξης της σιλικόνης και μου είπε, οκ, εφόσον η μαγνητική είναι καθαρή και εφόσον εγώ από την ψηλάφιση δεν βρίσκω κάτι λάθος στο στήθος σου, δεν θεωρώ ότι πρέπει να κάνουμε κάτι. Έφυγα λοιπόν και πήγα σπίτι μου. Από εκεί και πέρα αποφάσισα να πάρω και δεύτερη και τρίτη γνώμη από άλλους μαστολόγους. Ο δεύτερος μαστολόγος που επισκέφθηκα μου είπε ότι δεν χρειάζεται να κάνω τίποτα και ότι θα πρέπει να το ξαναδούμε σε 6 μήνες, αφού του πήγα βέβαια και τις εξετάσεις που είχα, έτσι.
Πήγα και σε τρίτο μαστολόγο όμως, τον οποίο μου ζήτησε ένας πολύ καλός μου φίλος και μου είπε ότι εγώ το έχω ξαναδεί, κορίτσι μου, αυτό το περιστατικό να συμβαίνει. Έχω ξαναδεί να διαφεύγουν μόρια σιλικόνης και να δημιουργούν τέτοιο πρόβλημα στους λεμφαδένες και τρέξε να το προλάβεις, κάνε την αλλαγή των ενθεμάτων πρώτα και έλα μετά να βγάλουμε τον λεμφαδένα. Γιατί μπορεί να σου δημιουργήσει μεγαλύτερο πρόβλημα και να διαφύγει όλο αυτό το λεμφικό σύστημα και να έχουμε περισσότερη ζημιά. Παρόλα αυτά, στην προσπάθειά μου να συντονίσω το χειρουργείο, γιατί πλέον ήμουν και εγώ 99% πεπισμένη ότι ευθύνεται η σιλικόνη για αυτή τη διόγκωση του λεμφαδένα, βρήκα έναν εκπληκτικό μαστολόγο. Ο άνθρωπος είναι όχι μόνο εξαιρετικός χειρουργός και γιατρός, αλλά είναι και εξαιρετικός άνθρωπος. Με καλούσε κάθε μέρα στο τηλέφωνο για να δει πώς είμαι. Έδειξε τεράστιο ενδιαφέρον για την περίπτωσή μου. Και βέβαια έχει κάνει και εξαιρετική δουλειά στην τομή. Σχεδόν νομίζω δεν θα φαίνεται τίποτα μετά από λίγο καιρό. Λοιπόν, καταφέρνουμε τελικά και μετά από αρκετούς μήνες και ακόμα έναν υπέρηχο και μία ψηφιακή μαστογραφία που έκανα και πάρα πολλές εξετάσεις αίματος, καταφέρνουμε και κλείνουμε το χειρουργείο για τις 16 Μαΐου 2022. Διπλό το χειρουργείο, γιατί αποφασίσαμε να μπει εκείνος πρώτα να κάνει την αφαίρεση του λεμφαδένα, να γίνει ταχεία ιστολογική εξέταση, ώστε να διαπιστώσουμε 100% και να βεβαιωθούμε ότι ευθύνεται η σιλικόνη για τη διόγκωση και αμέσως μετά να αφαιρεθεί, να αφαιρεθούν τα ενθέματα, γιατί έπρεπε να γίνει αντικατάσταση και των δύο εφόσον ευθυνόταν το δεξί. Και όπως έγινε, γιατί η ταχεία ιστολογική εξέταση στο χειρουργείο έδειξε ότι ευθυνόταν 100% η σιλικόνη και υπήρχε διαρροή. Να σας πω αρχικά ότι τα ενθέματα της σιλικόνης είναι σαγραία απ' έξω, έχουν μια, δεν είναι λεία η επιφάνειά τους, για να πιάνουν και καλύτερα και να εφαρμόζουν καλύτερα στο εσωτερικό. Το αριστερό ένθημα λοιπόν, όταν βγήκε, ήταν άθικτο σχεδόν και η επιφάνειά του ήταν έτσι σαγρέ όπως πρέπει να είναι. Το δεξί ένθεμα που είχε και το πρόβλημα, αλλά δεν φαινόταν σε καμία απεικονιστική εξέταση, βγήκε με λεία επιφάνεια και μόλις το έβγαλε ο πλαστικός διαλύθηκε στα χέρια του. Βλέπετε εδώ πως έχει γίνει σαν ζελέ, πραγματικά έχει χυθεί όλη η σιλικόνη έξω. Οπότε βλέπουμε ξεκάθαρα ότι υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη φθορά στο δεξιό ένθεμα σιλικόνης. Τώρα αυτό, αν έχει να κάνει με αστοχία υλικού, δεν το γνωρίζω. Ίσως επηρέασε και ο τρόπος που εγώ δεν προστάτευα το δεξί ένθεμα σιλικόνης τόσα χρόνια. Και εδώ, σε αυτό το σημείο, θέλω να σας πω για κάποια πράγματα που δεν μας λένε, θα μαθαίνουμε εκ των υστέρων, όταν κάνουμε μια πλαστική και βάζουμε τα ένθεμα της σιλικόνης. Εμείς νομίζουμε ότι δεν χρειάζεται να το προστατεύσουμε με κανένα τρόπο. Και όμως θεωρώ ότι αυτό συνέβη στη δεξιά πλευρά, επειδή η δεξιά μου πλευρά είναι και η καλή μου πλευρά. Είμαι δεξιόχειρας, κουβαλάω περισσότερα πράγματα από εδώ. Συνηθίζω όταν θέλω να κουβαλήσω βάρος να το κουβαλάω έτσι πάνω στο στήθος μου, όπως κάνουμε οι περισσότερες. Και φυσικά οι τσάντες που κρατάω όλες τρίβονταν τόσα χρόνια με το μαστό μου, άρα και με το ένθεμα σιλικόνης και προφανώς το έφθυναν και παραπάνω από ό,τι θα έπρεπε. Αυτό λοιπόν κανείς δεν σου το λέει, δεν σου λέει πρόσεχε, γιατί εσύ μπορεί να επιβαρύνεις την φθορά του ενθέματος και να μειώσεις τον χρόνο ζωής του. Το μόνο που σου λέει η εταιρεία που πουλάει τα ενθέματα είναι ότι εμείς δίνουμε 10 χρόνια εγγύηση και σε βάζουν να υπογράψεις κιόλας αυτό το χαρτί πριν μπεις στο χειρουργείο. Από εκεί και πέρα δεν φέρουμε καμία ευθύνη για ό,τι συμβεί. Όλοι σου λένε ότι ναι, δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα, τα ενθέματα είναι για μια ζωή που θεωρητικά μπορεί και να ισχύει σε κάποιες περιπτώσεις και εδώ θέλω να μου γράψετε και τις δικές σας εμπειρίες κάτω στα σχόλια, γιατί πραγματικά μπορεί να υπάρχουν κοπέλες που τα έχουν πάρα πολλά χρόνια και δεν έχουν κανένα απολύτως πρόβλημα, έτσι, αλλά υπάρχει και μία πιθανότητα να συμβεί αυτό που συνέβη σε εμένα. Θεωρώ τον εαυτό μου πάρα πολύ τυχερή που συνάντησα αυτούς τους μαστολόγους στο δρόμο μου και μου έδωσαν τη σωστή συμβουλή και τη σωστή κατεύθυνση και που πρόλαβα να μην σκάσει το ένθεμα σιλικόνης μέσα στον οργανισμό μου, γιατί πραγματικά αν
είχε συμβεί αυτό, θα είχε διαφύγει σε όλο το λευκό σύστημα, θα μιλούσαμε για αφαίρεση πολύ περισσότερων λεμφαδένων και για πολύ μεγαλύτερες βλάβες, τις οποίες ούτε να τις σκέφτομαι θέλω. Επίσης, αν ήξερα όλους αυτούς τους κινδύνους πριν 20 χρόνια, μπορεί και να μην έκανα αυτή την επέμβαση, οπότε εντάξει, δεν μου κάνει εντύπωση που δεν σου λένε μπορεί να συμβεί αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Βγαίνω λοιπόν, γίνεται η επέμβαση, για να μην σας τα πολυλογώ, ελπίζω να μην σας έχω μπερδέψει, γίνονται οι δύο επεμβάσεις. Μάλλον βγαίνω από το χειρουργείο και δεν μπορώ να σηκώσω το δεξί μου χέρι, παρά μόνο μπορώ να κινήσω τα δάχτυλά μου. Αυτά τα δύο δάχτυλα ήταν εντελώς μουδιασμένα στο δεξί χέρι, κάπως λιγότερο μουδιασμένα στο αριστερό. Το αριστερό όμως είχε κανονική κινητικότητα, το δεξί ήταν αυτό που είχε φάει και τη μεγαλύτερη ταλαιπωρία. Βγαίνοντας λοιπόν από το χειρουργείο και λέγοντας ότι δεν μπορώ να κουνήσω το χέρι μου, δεν έχω παραπάνω, ενδιαφέρθηκαν όλοι, ο αναισθησιολόγος ήρθε και στο τεντωμένο χέρι μου άρχισε να με τσιμπάει με αυτές τις βελονίτσες του βελονισμού για να δει αν έχει πάθει ζημιά το νεύρο, κατά μήκος του νεύρου με τσιμπούσε. Ένιωθα το τσίμπημα, αλλά το ένιωθα πολύ λιγότερο από ότι το ένιωθα στο άλλο χέρι. Και επίσης δεν ένιωθα καθόλου τη διαφορά κρύου ζεστού, δηλαδή είχε και ένα βαμβάκι με ενόπνευμα που το ένιωθα κρύο στο πόδι μου, αλλά δεν ένιωθα τίποτα στο χέρι μου. Τουλάχιστον όμως διαπιστώσαμε ότι το νεύρο δεν είχε πάθει ζημιά, απλά προφανώς είχε τραυματιστεί. Το αποδώσανε σε κακή στάση του χεριού, ότι είχε τεντωθεί, δηλαδή ήταν πάρα πολύ άβολα για πάρα πολλή ώρα όσο διήρκησαν και τα δύο χειρουργεία και γι' αυτό τραυματίστηκε. Μου είπαν μετά ότι αυτό συμβαίνει. Βέβαια συμβαίνει από ό,τι κατάλαβα σε μικρότερο βαθμό συνήθως. Εγώ θέλω να σας πω ότι πόσο έχει ο μήνας σήμερα. Παρασκευή 3 Ιουνίου είναι σήμερα. Αυτό το δάχτυλό μου είναι ακόμα ελάχιστα μουδιασμένο, νομίζω ότι μπορεί και αύριο να μην είναι καθόλου. Και το χέρι μου κατάφερα εχθές να το φέρω τόσο ψηλά, βέβαια με τραβάει το μία, αλλά κατάφερα τέλος πάντων επιτέλους να το σηκώσω. Και νομίζω ότι από αύριο θα αρχίσω να οδηγώ κιόλας δειλά-δειλά, γιατί μου το απαγόρευαν οι γιατροί και δεν τολμούσα κιόλας να πιάσω τη μόνη στο χέρι μου. Να σας πω ότι έμεινα ένα βράδυ στο νοσοκομείο, ευτυχώς που έμεινα, γιατί χρειαζόμουν πάρα πολύ βοήθεια, δεν λειτουργούσε το χέρι μου, είχα εδώ γάζες παντού. Ήμουν πάρα πολύ μουδιασμένη, δεν μπορούσα ότι στο μπάνιο να πάω. Και την επόμενη μέρα, πριν πάρω εξιτήριο, στις 17 του μήνα, ήρθε και με είδε, ζήτησα να έρθει να με δει και νευρολόγος, η οποία μου συνέστησε να πάρω κορτιζόνη για να βοηθήσει το νεύρο και βιταμίνη B12, η οποία και αυτή βοηθάει πάρα πολύ στην αποκατάσταση των νεύρων. Έφυγα από το νοσοκομείο, λίγο μουδιασμένη και φοβισμένη. Η αλήθεια είναι ότι το χέρι κάθε μέρα ανταποκρινόταν και λίγο παραπάνω, δηλαδή μετακουνήθηκε η παλάμη, μετά άρχισε λίγο να σηκώνεται αυτό το σημείο, μετά κατάφερα να σηκώσω και τον αγκώνα μου και σταδιακά ήταν σαν να είχα ένα μούδιασμα από κάτω και να ανέβαινε προς τα πάνω και να άφευγε. Αυτή ήταν η αίσθηση που είχα. Ας μείνουμε στο ότι ήταν πολύ κακή η θέση του χεριού και αυτό προκάλεσε όλο αυτό το μούδιασμα και όλη αυτή την ακινησία και ατονία. Μία από τις φορές που χρειάστηκε να πάω στο νοσοκομείο για να με δει ο μαστολόγος, με είδε και ο ορθοπαιδικός, ο οποίος διαπίστωσε ότι η πρόοδος είναι πολύ καλή του χεριού μου, γιατί είχε ενημερωθεί για το πρόβλημα. Οπότε μου συνέστησε να συνεχίσω την αγωγή που μου έδωσε η νευρολόγος και να τα ξαναπούμε περίπου σε 10 μέρες. Μου είπε βέβαια ότι θα πάρει σίγουρα 10 μέρες για να αποκατασταθεί το χέρι και ότι θα χρειαστεί να κάνω και φυσικοθεραπείες. Αφού σταμάτησα λοιπόν την φαρμακευτική αγωγή, ήδη το χέρι ήταν καλύτερα. Ξεκίνησα από την περασμένη Δευτέρα και φυσικοθεραπείες, γιατί όπως καταλαβαίνετε έχει ατονίσει πάρα πολύ. Σηκώνω δηλαδή με πολύ ευκολία αυτό το μπουκάλι το νερό, αλλά με αυτό το χέρι μου φαίνεται λίγο κάπως βαρύ. Και για να αποκατασταθεί όλη η κινητικότητα και να μην χάσω εύρος κίνησης, ξεκίνησα τις φυσικοθεραπείες, οπότε νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά και με το στήθος και με το χέρι. Να σας πω ότι ο μαστολόγος μου είπε ότι δεν θα του κάνει εντύπωση και υπάρχει μία πολύ μικρή περίπτωση να έχουν διαφύγει και άλλα μικρομόρια σιλικόνης και να δούμε έναν άλλο πρισμένο λεμφαδένα κάποια στιγμή στο μέλλον, οπότε θα συνεχίσουμε να το παρακολουθούμε αυτό, ελπίζω να μην συμβεί, πραγματικά να το προλάβαμε. Και τέλος καλό, όλα καλά.
Ελπίζω ότι τα θέματα που μου έβαλαν αυτή τη φορά είναι πιο νέας τεχνολογίας, είναι πιο ανθεκτικά. Η συμβουλή που θέλω να σας δώσω είναι, κορίτσια μου, να ψηλαφίζετε καθημερινά το στήθος σας και την μασχαλιαία περιοχή και να κάνετε τις μαστογραφίες σας ανελιπώς κάθε χρόνο. Αν είστε πιο μικρές, γιατί λένε ότι πριν τα 40, okay, δεν χρειάζεται, κάντε έναν υπέρηχο, κάντε μια ψηλάφιση, δεν είναι κακό. Και εκτός από τον γυναικολόγο, επισκεφτείτε και μαστολόγο οπωσδήποτε. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι ξέρουν πραγματικά τη δουλειά τους και μας είναι απαραίτητη σε εμάς τις γυναίκες. Τέλος θέλω να πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην μένετε στην πρώτη εντύπωση, στην πρώτη διάγνωση, στην πρώτη γνώμη και να παίρνετε και άλλες γνώμες και να το ψάχνετε το θέμα της υγείας σας όσο δεν πάει. Η γνώμη του μαστολόγου ήταν αυτή, των μαστολόγων, ήταν αυτή που με έκανε να κάνω και τις δύο επεμβάσεις και να επιμείνω ότι ναι, εφόσον η ιστολογική εξέταση δείξει ότι ευθύνεται η σιλικόνη, θέλω να κάνουμε και την αλλαγή των ενθεμάτων. Να πω τέλος ότι είμαι πάρα πολύ ευγνώμων για τους γιατρούς που συνάντησα, για τους νοσηλευτές που συνάντησα, για όλη τη φροντίδα που έλαβα και πάρα πολύ ευγνώμων και πάρα πολύ τυχερή γιατί έχω αυτούς τους φίλους που έχω, ξέρετε ποιοι είστε. Σας υπέρ ευχαριστώ, σας λατρεύω. Να σας πω ότι χρειαζόμουν τις πρώτες μέρες πάρα πολύ βοήθεια από το να πάω στην τουαλέτα, να βάλω ένα ρούχο, να κάνω ένα μπάνιο, να λουστώ, να φάω. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα με το δεξί μου χέρι και οι φίλοι μου ήταν αυτοί που ερχόντουσαν κάθε μέρα, άλλους κάθε μέρα και με βοηθούσαν και πραγματικά με στήριξαν πάρα πολύ και ψυχολογικά. Και φυσικά να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και στο αγόρι μου, ο οποίος όχι μόνο βρήκε το διόγκωμένο λεμφαδένα, έδειξε τεράστιο ενδιαφέρον από την αρχή και με προέτρεψε να πάω να τσεκάρω τι συμβαίνει, αλλά ήρθε μαζί μου και όσες φορές ήθελα ψυχολογική υποστήριξη και συμπαράσταση στους γιατρούς. Έχασε τρεις μέρες ολόκληρες από τη δουλειά του για να με πηγαινοφέρνει και λίγες λέω τρεις, απλά ήταν τρεις σερί, οι πρώτες τρεις, αλλά μετά χρειάστηκε να ξαναπάμε και να ξαναπάμε και να ξαναπάμε για να βγάλουμε τα ράματα, για να δούμε τι γίνεται με το χέρι. Τέλος πάντων, έχασε πολλές μέρες από τη δουλειά του για να είναι μαζί μου και να με πηγαινοφέρνει και να μου δίνει και ουσιαστική βοήθεια, πρακτική βοήθεια αλλά και ψυχολογική υποστήριξη που τη χρειαζόμουν και να μου ανεβάζει τη διάθεση γιατί όπως καταλαβαίνετε με είχε καταβάλει και με είχε πάρει λίγο από κάτω όλη αυτή η κατάσταση. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχεις τέτοιους ανθρώπους γύρω σου και πραγματικά νιώθω καταπληκτικά και δεν θα παραπονεθώ για τίποτε άλλο από εδώ και πέρα στη ζωή μου. Θα θυμάμαι όλο αυτό που συνέβη και θα προσπαθήσω κι εγώ να είμαι τόσο καλή φίλη για τους φίλους μου όσο ήταν και αυτή όλη αυτή την περίοδο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είδατε το σημερινό βίντεο. Περιμένω και τις απορίες σας αν έχετε κάποιες στα σχόλια και αν μπορώ να τις λύσω και να βοηθήσω. Η πρόθεσή μου πραγματικά ήταν να μοιραστώ μαζί σας την εμπειρία μου και μόνο αυτό και να μπορέσω να σας βοηθήσω σε περίπτωση που σκέφτεστε να βάλετε ενθέματα σιλικόνης ή έχετε ενθέματα σιλικόνης. Φυσικά και δεν τα ξέρω όλα, φυσικά και δεν είμαι γιατρός. Θεωρώ όμως ότι όπως θα ήθελα και εγώ να ακούσω αυτά τα πράγματα από κάποια που έχει ζήσει αυτή την εμπειρία, έτσι θα είναι χρήσιμα και για εσάς. Φιλιά πάρα πολλά και θα σας δω σύντομα σε ένα beauty video εδώ στο κανάλι μου. Να προσέχετε και θα σας δω στο επόμενο. Bye bye!